Κάποια στιγμή βγαίνει, ετοιμάζεται να βγει οι μουσικές από το Αν, έτσι δεν είναι? Το soundtrack, πάντων, το soundtrack Universal δηλαδή θα βγάλει το soundtrack το Αν σύντομο. Και φυσικά με το τραγούδι της Δήμητρας, της Γαλάνη. Το οποίο θα το ακούσουμε κάποια στιγμή στο φινάλι, το έχεις φέρει. Βέβαια. Θα το έχουμε και σε δική μας εκτέλεση. Ακριβώς. Τι τραγούδια περιλαμβάνει αυτό το, εκτός από κάποια που θα ακούσουμε σήμερα? Είναι τραγούδια που υπάρχουν μέσα στην ταινία. Δηλαδή ήδη το Wild is the Wind είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε. Τώρα αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το As Time Goes By. Και το επόμενο, το Wind Meets of Your Mind, από τη Σαρλίν Σπιτέρη. Γενικά είναι κομμάτια, διασκευές και τραγούδια τα οποία είναι μέσα στην κινηματογραφική ταινία και είναι αρκετά κινηματογραφικά σαν κομμάτια. Okay. Να ακούσουμε άλλο ένα, το As Time Goes By. As Time Goes By. Αυτό ο Μπαράκ Ομπάμα πρόσφατα είπε, προποκάνω οχτάμινο, ότι είναι το μεγαλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ναι, είναι. Έχει δίκιο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Μπάρακ. Play As Time Goes By. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world. As time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome love. We always welcome lovers as time goes by. Έχουμε φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια όλους εδώ πέρα. Έχετε κατεβάσει τα φώτα. Είχε φέρει ένα ωραίο κρασάκι, μια ωραία σοκολάτα. Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο μικρόφωνο και σε επιλογές των μουσικών σήμερα το βράδυ 10 με 12 θα είμαστε παρέα. Αυτό λοιπόν για τον Μπάρακ Ομπάμα είπαμε είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια, το μεγαλύτερο τραγούδι των εποχών. Είπες θα διαφωνούμε, θα συμφωνήσω σε αυτό με αυτόν. Ναι. Στα άλλα όλα διαφωνείς δηλαδή. Δεν γίνεται να συμφωνήσω μαζί του, όχι. Μην ξεχνάμε και ποιος είναι και τι κάνει. Αλλά όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ναι, θεωρώ και εγώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών. Όλες οι διασκευές αυτού του κομματιού θεωρώ ότι είναι εξαιρετικές. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πάντως ο ίδιος ότι είχε χορέψει όταν είχε πρωτομπεί στον Λευκό Οίκο με τη γυναίκα του το Atlas της Etta James. Επίσης μεγάλο τραγούδι, επίσης είναι από τα μεγαλύτερα. Αυτό μάλλον όμως είναι το μεγαλύτερο. Έχει καινούρια ταινία. Ναι.
έχεις άγχος. Είναι η πρώτη σου κινηματογραφική ταινία. Την κάνεις σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη για το σινεμά. Ναι. Το σινεμά είναι πολύ ακριβή τέχνη. Είναι η πιο δαπανηρή τέχνη που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, μπορεί να γράφεις ποιήματα, μπορεί να γράφεις βιβλία, μπορεί να κάνεις μουσική, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Το σινεμά όμως θέλει λεφτά. Κοίταξε. Σε μια εποχή που είναι δύσκολα, που η ψυχολογία είναι δύσκολη. Ναι. Η ανάγκη μου και η θέλησή μου και η αγάπη μου να κάνω αυτό που κάνω συνήθως λειτουργεί ανεξάρτητα από οι αποφάσεις που παίρνω, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με την πραγματικότητα και το τι μπορεί να συμβαίνει. Έτσι συγκυριακά λειτουργήσαν τα πράγματα με την κρίση, γιατί εγώ τελειώνοντας τους 4 τότε είχα αποφασίσει ότι το επόμενό μου βήμα θα ήταν στον κινηματογράφο, η επόμενή μου απόπειρα. Και έτσι και έγινε. Μετά από πολλή δουλειά, εντάξει, μεσολάβησε ένας χρόνος που έκανα στο θέατρο το Αμαντέους και μετά. Είναι όντως δύσκολο, είναι αδιέξοδο, είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά μερικές φορές μέσα από όλη αυτή την σκληράδα και μέσα από όλο αυτό το αδιέξοδο βλέπεις ότι υπάρχουν παντού φώτα, υπάρχουν παντού στιγμές που μπορείς να βρεις και να δημιουργήσεις κάτι και να δώσεις χαρά, αν θέλεις, στους ανθρώπους που το φτιάχνουν, γιατί το πιο ουσιαστικό είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε ελληνικές ταινίες, να ανοίξει περισσότερο αυτός ο κύκλος των ελληνικών παραγωγών και να μπορούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι αυτό που αγαπάμε και αυτό που είμαστε. Ωραία. Συμπαραγωγός σε αυτή την, ακριβώς, σε αυτή χωρίς, την ταινία. Χωρίς λοιπόν αυτό, μπράβο, σωστός. Χωρίς λοιπόν το να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι να μας βοηθήσουν γι' αυτό. Και αυτό ήταν, σε αυτό ήμουν πάρα πολύ τυχερός, ότι υπήρχαν άνθρωποι όπως ο TTV, όπως ο Αλφα και η Universal και βοήθησαν τη Village, βοήθησαν όλη αυτή την απόπειρα που κάναμε για να φτιαχτεί το Αν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και φυσικά χωρίς πολλούς χορηγούς. Χορηγούς επικοινωνίας, χορηγούς και ανθρώπους που δώσανε και κάποια χρήματα για να γίνει όλο αυτό, για να πληρωθεί ο κόσμος, έτσι. Ναι. Γενικά με όσους ανθρώπους έχουν συνεργαστεί μαζί σου, πάντως λένε τα καλύτερα. Λένε ότι είσαι τηλεομανής, αλλά ότι είσαι πολύ δίκαιος απέναντί τους, στους ιστοποιούς και στους συνεργάτες σου. Ναι. Αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι σε ευχαριστεί που το ακούς μετά, έτσι. Είναι εύκολο να τα. Γιατί εντάξει, είσαι απαιτητικός πολύ, φαίνεται αυτό στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό κιόλας χαίρονται. Γι' αυτό νιώθουν και ασφάλεια. Ότι επειδή είμαι απαιτητικός και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλεις, επειδή πείθονται ότι αγαπάω και γουστάρω αυτό που κάνω. Και ότι αρχίζουν και παλεύουν και αυτοί. Είναι δηλαδή καθαρά νομίζω θέμα χαρακτήρα να πάρεις μαζί σου μια ομάδα ανθρώπων και να πάρεις το καλύτερο από τον κάθε επαγγελματία, να πάρεις τον καλύτερο του εαυτό. Και χωρίς αυτή τη στρατηγική και χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να δημιουργηθεί τίποτα καλό, γιατί όσο καλός και αν μπορεί να νομίζεις εσύ ότι είσαι, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Όχι. Και ειδικά στο σινεμά που είναι ακριβώς καθαρά ομαδικό παιχνίδι. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούμε άλλο ένα κομμάτι και ερχόμαστε με περισσότερο. Αν θα μας πεις λίγο για το οποίο είναι τρομερό κομμάτι αυτό που έρχεται τώρα, έτσι. Επίσης, έχω να σου πω.